Οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες καταφθάνουν στο Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να επιβλέψουν τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έτσι, η Θανάση Αυγερίνη, η Άγκυρα βάζει και τυπικά πόδι στην περιοχή. Καλησπέρα Γιάννη και χρόνια πολλά. Το Κρεμλίνο παρακολουθεί με ανησυχία από το πώς απλώνει την πολιτική του σε μια τεράστια ζώνη ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Την ίδια στιγμή θεωρεί ότι καταφέρνει ακόμη να έχει το πάνω χέρι και τον έλεγχο πάνω στον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος πανηγυρίζει την νίκη του Αζερβαϊτζάν επί της Αρμενίας και την ανάκτηση εδαφών του που είχε χάσει από τη δεκαετία του 90, αλλά και τη συμβολική αυτή παρουσία ανδρών του τουρκικού στρατού, 60 τον αριθμό, οι οποίοι έφτασαν στο Αζερβαϊτζάν και θα εκπροσωπούν πλέον την Άγκυρα στο λεγόμενο κέντρο επιτήρησης της εκεχηρίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Για να έχουμε συνέστηση των συσχετισμών, βέβαια, η Μόσχα έχει αναπτύξει περίπου 2.000 κιανόκρανους άνδρες του Ρωσικού στρατού περιμετρικά του αρμενικού αυτού θύλακα του Αρτσάχ. Αυτοί εγγυώνται την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, αλλά δυστυχώς δεν απέτρεψαν όλες τις φρικαλαιότητες που ενδεχομένως έχουμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς όταν επέστρεφαν Αζέρι κατά τη συμφωνία, οι Αρμένοι κάτοικοι που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα εδάφη αυτά, κάποιοι από αυτούς σφαγιάστηκαν κυριολεκτικά. Είναι ασαφές αν αυτές οι σφαγές έγιναν από τζιχαντιστές ή από Αζέρους στρατιώτες. Πάντως φαίνεται πως ο τουρκικός στρατός δυσκολεύεται να κρατήσει όλα τα μέτωπα που τροφοδοτούνται από τις φιλοδοξίες του Ερντογάν. Αυτές οι υπέρμετρες φιλοδοξίες είναι που τον οδηγούν, λένε κάποιοι Ρώσοι αναλυτές, και με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή, σε ένα βάλτωμα δηλαδή που προβλέπουν πολλοί. Την ίδια στιγμή βέβαια ο Ερντογάν συνεχίζει αυτή την ακάθεκτο στην πολιτική του, προαναγγέλει ένα μεγάλο τουράν, δηλαδή την ένωση όλων των τουρανικών εθνοτήτων και φυλών στον Κάφκασο και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ένα ζήτημα βέβαια που φαίνεται πως εκνευρίζει όλο και περισσότερο την Μόσχα. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό το παιχνίδι, καθώς βέβαια επόμενο κομβικό σημείο είναι η ορκομοσία του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και η διεκδίκηση από τις δύο πρωτεύουσες, τη Μόσχα και τον Ουάσιγκτον, της επιρροής πάνω στον Ερντογάν και την Τουρκία.